Ήθελα λοιπόν Εγώ λίγο ευχαριστώ. με την δική σας συνδρομή να κατανοήσουμε τι σημαίνει αυτή η εξαγορά και με βάση την ιστορία του Μάσκ και του πώς λειτουργεί σε σχέση με ως επιχειρηματίας, να το πω έτσι, τι μπορεί να περιμένουμε, αγαπητέ Νίκο Βασιλάκο. Έχουμε παγώσει όλοι από αυτή την εξέλιξη, γιατί αυτό σημαίνει σε πρώτη φάση ότι το Twitter περνάει σε ιδιωτικά χέρια, από εκεί που ήταν δημόσιο. Τι σημαίνει αυτό? Έρχεται ο Elon Musk, βάζει 22 δισεκατομμύρια δολάρια δική του περιουσία, 22 δισεκατομμύρια δολάρια δανείζεται από τη Morgan Stanley και έρχεται να αποκτήσει το τελευταίο δημόσιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο έχει 2.000 εργαζομένους και κάνει editing, ουσιαστικά παρακολουθεί θετικά τις δημοσιεύσεις, όχι με αλγόριθμο, αλλά με ανθρώπους. Θυμάστε την περίπτωση με τον Ντόναλντ Τραμπ που εξεδιώχθη ο Ντόναλντ Τραμπ από το μέσο όταν ποστάριζε fake news. Το Twitter είναι το μέσο που ανεβοκατεβάζει προέδρους στην Αμερική. Γι' αυτό οι Ρεπουμπλικανοί χάρηκαν, οι Δημοκρατικοί δεν έχουν κάνει κανένα σχόλιο. No comment, είπε. Αυτό σημαίνει τύπος για τον κόσμο που δεν πολύ ξέρει, δεν πολύ ασχολείται κλπ. Αυτό σημαίνει ότι θα έχει τον απόλυτο έλεγχο, θα το πω πολύ απλά λαϊκά, να ανεβάζει και να κατεβάζει κυβερνήσεις μέσα από τη χρήση του. Αν σκεφτείτε ότι αυτό που σκέφτεται να κάνει σε πρώτη φάση και έχει ανακοινώσει είναι η επιβεβαίωση όλων των λογαριασμών, η πάυση της ανωνυμίας, ο θάνατος των τρολ και των αυγών, όπως τους λέμε στη γλώσσα μας, των νέων μικρών προφίλ δηλαδή που επηρεάζουν την κοινή γνώμη, καταλαβαίνετε ότι ο στόχος είναι βαθύτατα επικοινωνιακός και πολιτικός. Όμως εδώ θα σε διακόψω για να πω το εξής. Ακούγοντας αυτό που αναφέρετε τώρα, κάποιος θα πει και γιατί να μην είναι επιβεβαιωμένοι, να είναι έγκυροι και να είναι επώνυμοι οι λογαριασμοί, ώστε να μην λέει ο καθένας ό,τι του έρχεται και να... Τώρα είναι. Ναι, αυτό δηλαδή θα πει κάποιος γιατί αυτό, γιατί να είναι κακό. Γιατί. Γιατί αυτό στην Ελλάδα με πρωθυπουργό τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη είναι λογικό. Στην Τουρκία με τον Ταγίπ Ερντογάν ή στις το Κυριάκο Μητσοτάκη. Συγγνώμη. Και σκεφτείτε στην Τουρκία του Ταγίπ Ερντογάν ή της Μέσης Ανατολής, τι θα σημάνει αυτό το πράγμα. Στα ολοκληρωτικά και απολυταρχικά καθεστώτα δεν μπορείς να έχεις επωνυμία, γιατί αυτό συνεπάγεται με εκτέλεση, φυλάκιση, εγκλισμό. Δηλαδή η αλήθεια έχει πολλές προσεγγίσεις και γι' αυτό δεν μπορούμε να πούμε εύκολα ότι είμαστε υπέρ ή κατά σε ένα μέσο το οποίο ήταν πίσω από την Αραβική Άνοιξη. Φαντάζεστε στην Αραβική Άνοιξη, στην πλατεία Ταχρίρ, να είχαμε επωνυμία. Άρα με λίγα λόγια μιλάμε για μια αλλίωση του χαρακτήρα, του ουσιαστικού χαρακτήρα του, πέρα από το πώς θα λειτουργήσει με εργαζόμενους κλπ. Έτσι. Σίγουρα. Δηλαδή θα γίνει εμπορικό το μέσο, θα γίνει εταιρεία. Πάμε στο κατά το πρότυπο της αρχαίας ελληνικής δημοκρατίας, δημοκρατία εσύ του πρώτου ανδρός αρχή, αλλά είναι ο Elon Musk ο πρώτος ανήρ. Αυτό πρέπει να μας το αποδείξει. Ότι είναι ηθικός, ότι είναι ο ανεκβίαστος, ότι είναι ο ειλικρινής και ότι δεν θα προτάξει. Ναι, εδώ βέβαια το υπάρχει ένας αντίλογος που λέει ο πιο αγνός, ο πιο ηθικός, ο πιο ειλικρινής άνθρωπος να είναι. Στην πραγματικότητα οι δημοκρατίες μιλάνε για συλλογικότητες, μιλάνε για συνενώσεις, μιλάνε για συμμαχίες, δεν μιλάνε για έναν άνθρωπο, όσο καλός και να είναι αυτός. Έτσι δεν σωστό είναι. Σωστό. Ναι. Δεν μπορείς, δηλαδή, υπερσυγκέντρωση δύναμης. Ακριβώς. Είναι περίεργο πράγμα και βλέπετε βέβαια ότι έχουμε να κάνουμε με τον άνθρωπο ο οποίος απέδειξε ότι μπορεί να φτιάξει πύραυλο που προσγειώνεται και απογειώνεται κάθετα. Δεν το είχε τολμήσει κανείς πριν τη SpaceX του Elon Musk. Απέδειξε ότι μπορεί να κατασκευάσει αυτοκίνητο το οποίο από 0 έως 5 δευτερόλεπτα φτάνει στα 100 χιλιόμετρα. Παρεμπιπτόντως, οι μετοχές της Tesla έπεσαν, λέει, κατακόρυφα αυτές τις μέρες, έτσι. Είναι επόμενο όταν πρέπει να ρίξει εκατομμύρια δολάρια στο Twitter για να φτιάξει διαφημιστικό μηχανισμό. Το Twitter δεν έχει διαφημιστικό μηχανισμό. Οι διαφημίσεις του είναι πολύ περιορισμένες. Σας το λέω γιατί έβαλα την πιστωτική μου κάρτα και προσπάθησα να διαφημιστώ και για τον εαυτό μου και για συνεργάτες.
και ζητάει να διαφημιστεί σε όλη την Ευρώπη, σε όλη την Αμερική, με τίμημα κάποιες χιλιάδες ευρώ. Άρα κατευθείαν επιχειρηματικά δεδομένα, έτσι ώστε να το κάνει βιώσιμο, αντιλαμβανόμαστε. Βέβαια, ή μετά με τόσους λίγους χαρακτήρες μπορούμε να έχουμε επικοινωνία, πρέπει να αυξηθεί το όριο των χαρακτήρων στο Twitter. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι είναι το μέσο που μιλάει στο αυτή των πολιτικών, των υπουργών και όλων των κυβερνήσεων και διοικήσεων σε όλο τον κόσμο. Είναι ένα μέσο που είναι αξιόπιστο και το θέλουν όλοι και το αποκτά ένας. Απίσω από αυτό, επειδή τονίστηκε τώρα στην ανάλυση που κάνατε αυτό το ένας αρκετά, θα ήθελα να προσπαθήσετε να σκιαγραφίσετε λίγο το προφίλ αυτού του ανθρώπου όπως εμφανίζεται. Γιατί πέρα από την τεράστια οικονομική δύναμη που έχει ως ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, την ίδια ώρα φαίνεται ότι δεν αρκείται στις δάφνες του και στα χρήματα. Ζητά και μια δύναμη, περίεργη δύναμη. Ολοκληρωτική, θα έλεγε κάποιος. Πώς αλλιώς θα φτάσεις σε 2-3 δισεκατομμύρια ανθρώπους που είναι το κοινό του Twitter? Ποιο άλλο κοινό είναι 2-3 δις αναλύωτο σε όλο τον κόσμο? Ακτιβιστές, ανθρωπιστικές οργανώσεις. Δηλαδή φανταστείτε αυτός ο άνθρωπος, γιατί η εξαγορά δεν έχει λήξει. Λέμε θέλουμε ένα μήνα για τα προκαταρκτικά, αλλά ουσιαστικά τον Οκτώβριο θα ξέρουμε ότι έγινε η εξαγορά. Εγώ σας λέω μένει να δούμε και να αποδείξει ότι μπορεί να κάνει την εξαγορά, γιατί με τον ίδιο τρόπο που χτύπησε το Twitter, είχε πριν χτυπήσει το New Scientist το περιοδικό, για να έχει πρώτος όλη την καινοτομία και να την κάνει business. Στο New Scientist όμως οργανώθηκαν τα στελέχη του New Scientist και δεν τον άφησαν να πάρει το περιοδικό. Άρα λέτε ότι ενδέχεται να μην το πάρει τελικά το Twitter. Πάντως άκουγα για πολύ μεγάλες ρήτρες σε περίπτωση που δεν προχωρήσει τελικά αυτή η εξαγορά. Ναι, αλλά αν δεν μπορεί να προχωρήσει γιατί οργανώνονται οι μέτοχοι, γιατί υπάρχουν άλλες δυνάμεις που θέλουν επίσης να διατηρήσουν το δημόσιο χαρακτήρα του, τι θα γίνει εκεί, σας ρωτάω εγώ? Πώς θα μπορέσει να προχωρήσει με την εξαγορά? Τίποτα δεν είναι βέβαιο στον κόσμο των πραγματικών και των επιχειρήσεων. Τίποτα δεν είναι βέβαιο για την υγεία. Αυτή τη στιγμή οι δύο μεγάλες πληγές της ανθρωπότητας είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία και το νέο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι υγείας με την εξέλιξη της υπατήτηδας. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε καθόλου τι ξημερώνει αυριανή μέρα για να είναι σίγουρος κάποιος ότι 44 δισεκατομμύρια δολάρια θα πάνε και θα γίνουν κατάθεση και θα αποκτήσουν το μεγαλύτερο μέσο κοινωνικής δικτύωσης στον κόσμο, το μη facebookοποιημένο, το μη αλγοριθμικό, το πραγματικά ελεγχόμενο από ανθρώπους. Άρα ο νέος χαρακτήρας, εάν τελικά προχωρήσει αυτή η εξαγορά, ο νέος χαρακτήρας του είναι, όσον αφορά την τεχνολογία, θα λειτουργεί με αλγόριθμους. Άρα με έναν αλγόριθμο θα μπορεί να ασκεί τον έλεγχο. Οι αλγόριθμοι είναι εξασφάλιση εσόδων για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Εάν το Facebook έπρεπε να πληρώνει ανθρώπους, θα είχε καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών, λιγότερα προβλήματα με τους χρήστες, κερδισμένο θα βγαίνει, αλλά αυτό δεν το βλέπουν όλοι οι επιχειρηματίες. Μπορεί ο Elon Musk ως επιχειρηματίας και ιδιοκτήτης του Twitter να μεγαλώσει τη στρατιά των στρατιωτών του Twitter, οι οποίοι μάχονται υπέρ της ελεύθερης έκφρασης. Αναρωτιέμαι γιατί δεν υπάρχουν επιχειρηματίες αυτού του Βεληνεκούς, ενώ της πολύ μεγάλης οικονομικής επιφάνειας, που όμως να μπορούν να δουν αυτή τη διάσταση, δηλαδή την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και χρήση της τεχνολογίας, όχι όμως η τεχνολογία για την τεχνολογία. Το έκανε αυτό σε πολύ μεγάλο μέγεθος και βαθμό ο Steve Jobs. Ο Steve Jobs μάζεψε όλη την Apple μέσα σε ένα κτίριο μοναδικό σαν υπτάμενο δίσκο στις Ηνωμένες Πολιτείες για να έχει συνεργασία και να μπορούν όλοι να έχουν πρόσβαση στον καθαρό αέρα, στον ήλιο και στη φρέσκια σκέψη. Γιατί πίσω από όλα αυτά είναι η νέα ιδέα η οποία θα φέρει την επόμενη επιχειρηματική ιδέα. Όλοι μακροπρόθεσμα το βλέπουν αυτό και ο επιχειρηματίας ο οποίος είναι κοντά στους εργαζομένους του, και έχουμε πολλά παραδείγματα στην ελληνική επιχειρηματική σφαίρα, είναι αυτός που βγαίνει κερδισμένος. Γιατί δώστε μου, έλεγε, πάρτε μου όλα τα κτίρια, πάρτε μου όλα τα μηχανήματα και αφήστε μου τους ανθρώπους, έλεγε μεγάλος Έλληνας επιχειρηματίας.
Αφήστε μου τους ανθρώπους και τα ξανακάνω σε μία μέρα. Αυτό ισχύει σε όλο τον κόσμο. Και ο Τζόμπς βέβαια έλεγε ότι για να κάνεις κάτι τέλεια πρέπει να το, ελεύθερη μετάφραση, να το αγαπάς. Όλα ξεκινούν από την αγάπη που έχεις για ένα αντικείμενο. Τώρα ήθελα να δανειστώ έτσι λίγο τις γνώσεις που έχετε σε σχέση με την τεχνολογία και την αίσθηση, το ένστικτο που έχετε για το πώς βαδίζουν τα πράγματα, για να μου πείτε αν εντοπίζετε σε σχέση με όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που υπάρχουν κάποια κενά που θα μπορούσε εν δυνάμει να υπάρξει ένα νέο μέσο που να γεμίσει αυτά τα κενά. Το Facebook έχει φτάσει κοντά στο κάψιμο. Το Instagram είναι αυτή τη στιγμή στην μεσουρανή. Το Twitter δεν έχει μιλήσει ακόμα και το περιμένουμε. Το TikTok έχει περίεργη πορεία γιατί έχει κατακτήσει τα πολύ νεανικά κοινά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα ωραίο, ευχάριστο επιχειρηματικό κενό στις ηλικίες 35-55 να καλυφθεί. Δεν έχει φανεί ακόμα ποιος θα το καλύψει. Ποιος είναι αυτός δηλαδή που θα έχει το μέσο το οποίο θα αγκαλιάσει το κοινό το ενεργό το 35-55 που είναι το κοινό το οποίο είναι ενεργό αυτή τη στιγμή οικονομικά και επιχειρηματικά και είναι το μέσο το οποίο θα επηρεάσει το αύριο όλης της γης και της ανθρωπότητας. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το Instagram μεσουρανεί. Οπότε όποιος δραστηριοποιείται, πρωτίστως το κάνει στο Instagram, influencer με περιεχόμενο, με πάρα πολλές δραστηριότητες που αποφέρουν κέρδη. Να πω ότι η Ελλάδα δεν έχει αγκαλιάσει στο κομμάτι που της αναλογεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επαγγελματικά, ώστε να τα φροντίζει με influencers οι οποίοι αναδεικνύονται. Αυτό περιμένουμε στο επόμενο διάστημα. Περιμένουμε δηλαδή τα πιτσιρίκια που έχουμε γύρω μας, που θα γίνουν οι influencers του αύριο, οι επιχειρηματίες του αύριο και οι οποίοι θα ανοίξουν την αγορά, η οποία θα ανοίξει, να ξέρετε, και θετικά και αριστερά. Γιατί την πρόοδο, έλεγε ο Ελίτης, πρέπει να την τρως και με τις φλούδες της και με τα κουκούτσια της. Σωστό. Και σε τι αναφέρομαι? Αναφέρομαι στην έλευση των ρομπότ. Αυτό που περιμένουμε άμεσα μέσα στην επόμενη πενταετία είναι ρομπότ στη μικρομεσαία επιχείρηση που θα εξυπηρετεί τον πελάτη, που θα σερβίρει τον πελάτη, που θα σηκώνει το τηλέφωνο και που θα διαχειρίζεται τις ανάγκες που υπάρχουν, γιατί να ξέρετε ότι οι ανάγκες διαμορφώνονται επειδή γίναμε πάρα πολύ στη γη. Κάθε 12 χρόνια είμαστε συν 1 δισεκατομμύριο στον πλανήτη. Το συν 1 δισεκατομμύριο πρέπει να εξυπηρετηθεί. Πρέπει να φάει, πρέπει να διασκεδάσει, πρέπει να παντρευτεί στη Σαντορίνη. Ναι, αλλά όπως ξέρετε καλύτερα από μένα, έρχεται και το virtual reality πολύ περισσότερο στη ζωή μας. Οπότε όλα θα τα κάνουμε καθισμένοι στο σπίτι μας. Θα διασκεδάζουμε, θα πηγαίνουμε διακοπές, θα κάνουμε σεξ. Γιατί και αυτό βγάζει ο Μάσκ τώρα, ότι θα, έτσι. Έτσι είναι. Το είδα, ότι πρόκειται να κυκλοφορήσει αυτό το περίεργο. Να ξέρετε ότι το virtual reality θα απευθύνεται όταν γίνει κοινός τόπος στα χαμηλά εισοδήματα. Δηλαδή, φάτε μάτια ψάρια και κοιλιά περίδρομο, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Ναι, θα κάνεις διακοπές στη Σαντορίνη virtual, θα πληρώνεις το αντίστοιχο αντίτιμο, όλα με μηχανήματα, ακόμα και το μασάζ θα γίνεται στο σπίτι σου, όπου είσαι, όπου γης, με μηχανήματα, με λιγότερο κόστος επειδή δεν αντέχεις το κανονικό για να πας και να ευχαριστηθείς. Νομίζω πως καλό είναι να τα κουβεντιάζουμε αυτά, γιατί για πολλοί κόσμο ακούγονται πολύ ξένα, αλλά με τους ρυθμούς που έρχεται η τεχνολογία στην καθημερινότητά μας, έχω την εντύπωση ότι θα τα ζήσουμε πολλοί από εμάς. Να σας πω κάτι. Μας χτυπάνε την πόρτα. Εγώ θα σας πω ότι αν δεν το έχει κάνει ήδη, ο ΑΕΒ έχει σύστημα ρομπότ, δεν θυμάμαι πώς το λέει, για όλα του τα γραφεία σε όλη την Ελλάδα. Πολύ σύντομα, ρομπότ θα είναι αυτός που θα εξυπηρετεί τον άνεργο στον ΟΑΕΔ. Ναι, τώρα αυτό είναι πολύ οξύμορο, όπως καταλαβαίνετε, από τη μια οργανισμός ευρέσεως εργασίας και από την άλλη ρομπότ, έτσι. Ναι, γιατί οι ανάγκες που έχει ως οργανισμός είναι πολύ μεγάλες και τις καλύπτει σε όλη την Ελλάδα με τη χρήση ενός chat το οποίο είναι βασισμένο σε τεχνητή νοημοσύνη. Υπάρχει λοιπόν η τεχνητή νοημοσύνη του ΟΑΕΔ, η τεχνητή νοημοσύνη του Ανοιχτού Πανεπιστημίου και το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο έχει τεχνητή νοημοσύνη και ρομπότ στο τσάτ του. Σκεφτείτε δηλαδή ότι όλοι αυτοί οι φορείς επενδύουν στην τεχνητή νοημοσύνη για να προλάβουν να αντιμετωπίσουν εκτός ωρών εργασίας τον μπακτολό των ανθρώπων που θέλουν να εξυπηρετηθούν.
Κύριε Βασιλάκο, απολαμβάνω κάθε φορά την κουβέντα μαζί σας. Σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία μας. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Γεια σας, γεια σας.